στέρεα η φιλία Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πέρασε δοκιμασίες, δοκιμάστηκε με επιτυχία. Βρισκόμαστε στο πλευρό μαζί με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στη μάχη ενάντια στην διεθνή τρομοκρατία, και παράλληλα δίνουμε την μάχη από κοινού με όλους τους λαούς της Ευρώπης για την ανάπτυξη και τη νέα παγκόσμια ισορροπία προς την οποία προσανατολιζόμαστε αυτή την περίοδο. Ιδιαίτερα για τους Έλληνες Αμερικής. Βεβαιωσκόμενος στο Foundation για το Greek Language and Greek Culture, μου δόθηκε δυνατότητα να προωθήσουμε δρόμους υποστήριξης της διάδοσης ελληνικής γλώσσας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και να φέρουμε στη σύγχρονη εποχή τα μηνύματα του ελληνικού πολιτισμού. Μηνύματα τα οποία αναδεικνύουν τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του και την ευαισθησία για την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη σε πρώτης προτεραιότητας πολιτικά θέματα. Χαίρομαι διότι μας δίνεται η δυνατότητα να στηρίξουμε στην πολιτεία της Φλόριδας την ανάγκη να επαναδραστηριοποιηθεί με συνεργασία Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής η πολιτική μας για τον τουρισμό. Προωθούμε τον ελληνικό τουρισμό ζητώντας και από τους πολίτες εδώ στην Φλόριδα αλλά και γενικότερα στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να εντάξουν και πάλι την Ελλάδα στους προγραμματικούς στόχους επισκέψεων τουριστικών στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Και είμαι αισιόδοξος ότι με αυτό το νέο πρόγραμμα υποστήριξης του ελληνικού τουρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα βρούμε απήχηση. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε και τον κύριο Νιώτη σε ένα λεπτό. Θα ήθελα έτσι να μας πείτε, είναι η πρώτη επίσκεψη σας εδώ στη Φλόριδα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, πρώτη φορά ερχόμαι στην πολιτεία της Φλόριδας. Είχα χθες μια συνάντηση με τον κυβερνήτη, τον κύριο Μπους. Μπόρεσα να του μεταφέρω το ενδιαφέρον της Ελλάδος με αφορμή την πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, να έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα ρεύμα επίσκεψη προς την Ελλάδα. Καλέσαμε και τον ίδιο να επισκεφτεί την Ελλάδα, έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτή τη χρονιά το 2002 ξεπερνώντας οριστικά τις συνέπειες της εγκληματικής ενέργειας 11 Σεπτεμβρίου με έναν δημιουργικό τρόπο που οδηγεί στην ανάπτυξη, οδηγεί στην εργασία, οδηγεί σε κοινές προσπάθειες τόσο στον τουρισμό όσο στην αξιοποίηση της ενέργειας, προστασίας περιβάλλοντος, με μία λέξη βάζοντας τα μεγάλα θέματα του ανθρώπου στο επίκεντρο. Ο χρόνος μας παίρνει και θα θέλαμε να έχουμε παραπάνω ώρα με τον, τον κύριο Άκη Τσοχατζόπουλο. Αλλά θα ήθελα να πω και να γνωστοποιήσουμε, τώρα που θα έρθει στο Τάπος Πριν, σε περίπου 20 λεπτά από εδώ θα είναι στο Τάπος Πριν, θα επισκεφθεί το ελληνικό χωριό, το καθεδρικό ναό, και θα γνωρίσει και πάρα πολλούς Έλληνες εκεί που έχουν καταστήματα. Ο κύριος Νιώτης έχει επισκεφθεί πάρα πολλές φορές το ελληνικό χωριό. Πραγματικά έχει μια μεγάλη ιστορία το Τάπος Πριν και είναι χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας, να το δείτε κι εσείς από κοντά. Και έτσι μια πρόσκληση θα ήθελα να κάνω επί την ευκαιρία αυτή σαν αντιπρόεδρος της Επιτροπής Παραλάσσεως. Να είσαστε κοντά μας την 25η Μαρτίου που θα έχουμε τη μεγάλη εθνική παρέλαση στο Τάπος Πριν. Θα ήταν μεγάλη χαρά μας να μπορούσε να το κάνουμε αυτό. Δυστυχώς Δευτέρα φεύγουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει η αγάπη μας και η νοερή συμπαράστασή μας είναι δεδομένη. Κατά κάποιο τρόπο εμείς εορτάσαμε την 25η Μαρτίου εχθές στο Ταλαχάζι. Μάλιστα. Μάλιστα ο κύριος Τσοχατζόπουλος, ο κύριος υπουργός, παρέλαβε από τον κυβερνήτη, τον κύριο Τζεμπούς, την declaration, την προκλημέσιο για την εθνική μας επέτειο. Άρα μπορούμε να πούμε ότι οι εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου ξεκινήσανε με τον Άγιο Τσοχατζόπουλο ήδη αρχίσαμε εχθές και νομίζω ότι είναι μια μεγάλη τιμή για τον ελληνισμό είναι... ότι ο κυβερνήτης, ο Τζεμπούς, δέχτηκε τον κύριο Τσοχατζόπουλο και όχι απλώς έγινε μια εθιμοτυπική συνάντηση, ήταν μια συνάντηση ουσίας. Μάλιστα. Η οποία κράτησε περισσότερο από 40 λεπτά και επειδή ήμουν παρόν πρέπει να πω ότι αντιλάγησαν εκτιμήσεις και απόψεις και έγινε και ενημέρωση εφόλης ύλης σε όλα τα αισθήματα που αφορούν είτε τα εθνικά μας θέματα είτε τις ευρωαμερικανικές σχέσεις οι οποίες βαδίζουν σε ένα σταθερό και πάρα πολύ ομαλό επίπεδο και πρέπει να πω ότι ο κ. Τσοχατζόπουλος και ως Υπουργός Αμήνης και τώρα ως Υπουργός Ανάπτυξης, ως Αντιπρόεδρος του Σοσιαλιστικού Ευρωπαϊκού Κόμματος έχει δώσει ένα
μεγάλο θετικό βηματισμό για την ανάπτυξη των αμερικανικών σχέσεων. Και τέλος θέλω να πω με την ευκαιρία που είμαστε εδώ, κύριε Υπουργέ, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει η φωνή των Ελλήνων μέσα από αυτόν τον τηλεοπτικό και τον ραδιοφωνικό σταθμό σε αυτή την πολύ σημαντική περιοχή των ΗΠΑ, στην περιοχή δηλαδή της Φλόριδας, όπου περισσότεροι από 200.000 Έλληνες παραμένουν έχοντας ως σύμβολο το Double Springs, το χωριό, το ελληνικό χωριό, αλλά θα έλεγα ότι όλη η Φλόριδα είναι μια ελληνική πολιτεία, όπως είπαμε χτες και στον κύριο Μπους, τον κυβερνήτη, όπου εδώ εκλέγονται ένας ομοσπονδιακός βουλευτής, ο κύριος Μιχάλης Μπιλιράκης, αλλά και τρεις ακόμα πολιτιακοί βουλευτές. Τέσσερους. Τέσσερις είναι. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί είναι πέντε. Πέντε. Και τώρα έχουμε και έναν ακόμα πιο. Έχουμε και δύο υποψήφιους ακόμα. Μπράβο. Εγώ λέω το πόσοι εκλέγονται. Ναι, ναι, εκλέγονται. Εγώ θα ήθελα, γιατί μας παίρνει. Ο Τσάρλς που είναι pointed, εγγλές. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, σε ένα λεπτό, δύο λεπτά έχουμε την ΕΡΤ με το δελτίο ειδήσεων. Εγώ θα ήθελα να τονίσω και να τελειώσουμε και όλα στη συνέντευξη ότι στη Φλόριδα ο ελληνισμός είναι πάρα πολύ οργανωμένος και προπαντός όταν χρειάζονται τα εθνικά μας θέματα, το Κόγκρες αυτομάτως λαμβαίνει χιλιάδες τηλέφωνα και φαξ από την περιοχή της Φλόριδας. Μια φορά μου πάνε από την Ουάσιγκτον, ολόκληρη Νέα Υόρκη. Δεν λάβαμε τόσα τηλέφωνα από όσο λαμβαίνουμε από τη Φλόριδα. Και αυτό το χρωστάμε χάρη από την. Κλείσουμε στέλνοντας, κύριε Υπουργέ, ένα θερμό χαιρετισμό αγάπης από την Ελλάδα, τη μητέρα Ελλάδα, μέσω του Υπουργού μας και εμού για τον ελληνισμό της Φλόριδας. Τον οποίο αγαπούμε, θαυμάζουμε. Και θέλουμε να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για το όσα κάνει εδώ για την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και για την ανάπτυξη των αμερικανικών σχέσεων και για την υποστήριξη όλων των ελληνικών υποθέσεων. Σας υπερευχαριστούμε. Σας ευχόμεθα καλή διαμονή εδώ στην ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Τελειώντας, κύριε Υπουργέ, έχουμε ένα λεπτό. Αυτά μας πείτε. Τη συμπαράστασή μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει ο ελληνισμός εδώ, μας δόθηκε η δυνατότητα από πρώτο χέρι οι ίδιοι προσωπικά να διαπιστώσουμε τις συνθήκες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και οι Έλληνες, ο ελληνισμός γενικότερα στην πολιτεία της Φλόριδας και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, η συνεργασία με τον ελληνισμό εδώ στην πολιτεία σας και την Ελλάδα πατρίδα αναδεικνύονται ως πρώτες προτεραιότητες επιλογές. Σε αυτή την κατεύθυνση θα βαδίσουμε, να είστε καλά, καλή αντάμωση και